Οι Αμερικανοί τουρίστες, κυρίες και κύριοι, όχι μόνο κάνουν απόβαση στη χώρα μας φέτος, αλλά θεωρούνται και εκείνοι που ξοδεύουν περισσότερο από κάθε ξένο επισκέπτη. Στην Αλεξανδρούπολη, οι 1000 Αμερικανοί πεζοναύτες που έφτασαν με το γιγαντιαίο πλοίο USS Arlington έχουν δώσει άλλον αέρα στην τοπική αγορά, καθώς μόνο για το πρωινό τους χρειάστηκαν χιλιάδες αυγά. Του συναντάς στα καλύτερα μαγαζιά και στα πλέον πολυτελή ξενοδοχεία. Είναι ευγενικοί, χαμογελαστοί, φωτογραφίζονται παντού και έχουν γεμάτα πορτοφόλια. Είναι οι Αμερικανοί επισκέπτες της χώρας, όπως η Σάρων με την οικογένειά της, που συναντήσαμε στο κέντρο της πόλης. We come to Greece because we love the culture, the history, the atmosphere, the people are always so friendly. Wonderful people, and this is just total awesome weather, great people, great food. Greece is the place to come. Οι Αμερικάνοι μαζί με τους Ινδούς αποτελούν τους λεγόμενους high spenders τουρίστες, αυτούς δηλαδή που ξοδεύουν πολλά κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Μάλιστα, άνθρωποι της τουριστικής αγοράς εκτιμούν ότι ξοδεύουν 1,5 φορά περισσότερα από ό,τι οι υπόλοιποι επισκέπτες της χώρας. Άλλωστε, όπως τονίζουν, η Ευρώπη συνολικά έχει γίνει φθηνότερη για εκείνους. Ο συνδυασμός πολλών παραγόντων, όπως οι πολλαπλάσιες πτήσεις από την Αμερική προς την Ελλάδα φέτος σε σχέση με πέρσι, η χαμηλή ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο και η αγοραστική δύναμη του Αμερικάνου πολίτη έχουν καταστήσει τον Αμερικάνο νούμερο ένα πελάτη για τον τουρισμό μας φέτος. Με 63 απευθείας πτήσεις την εβδομάδα προς το Ελευθέριος Βενιζέλος από την Ατλάντα, το Σικάγο, τη Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον και τη Βοστόνη, οι αφίξεις πάνε τα ρεκόρ, με τον Ιούνιο να κλείνει καταγράφοντας αύξηση 50% σε σχέση με τον ίδιο μήνα το 2019 στις αφίξεις επισκεπτών από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί τουρίστες παραμένουν 2 με 3 ημέρες στην πρωτεύουσα ώστε να επισκεφθούν τα ιστορικά μας μνημεία και κατόπιν βάζουν πλώρη για τα ελληνικά νησιά. Με τη Μύκονο, τη Σαντορίνη, την Πάρο και την Κρήτη να δέχονται τους περισσότερους. Απόδειξη για όλα αυτά αποτελούν οι πάνω από 1000 Αμερικανοί πεζοναύτες που έφτασαν στην Αλεξανδρούπολη με το γιγαντιαίο USS Arlington, τονώνοντας με την αγοραστική τους δύναμη την περιοχή. Κατέβηκε και πολλοί κόσμος από το λιμάνι, όλα τα μαγαζιά της πόλης, καφέ, εστιατόρια, μίνι μάρκετ, τα πάντα. Είχαν αρκετό κόσμο. Ακόμα και οι κότες το καταλάβαν. Χτες 1500 άτομα τρώγαν πρωινό στην Αλεξανδρούπολη που τρώνε αυγά, λουκάνικα και μπέικον. Όπως λένε οι ντόπιοι επιχειρηματίες, όταν τους έλεγαν τις τιμές για το φαγητό, η απάντηση ήταν: είστε σίγουροι, μόνο τόσο?